Η σχέση Εμμανουέλ Μακρόν και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έχει φτάσει στα άκρα. Τα τελευταία 24 ώρα οι δύο άντρες επιδίδονται σε έναν πόλεμο κινήσεων και δηλώσεων άνευ προηγουμένου. Η κλιμάκωση της έντασης ανάμεσα στους δύο ηγέτες ήρθε χθες το βράδυ με την απόφαση του Ελιζέ να ανακαλέσει τον Γάλλο πρέσβη στην Τουρκία. Οι δηλώσεις του Προέδρου Ερντογάν είναι απαράδεκτες. Η προκλητικότητα και η αγένεια δεν αποτελούν μέθοδο. Αξιώνουμε από τον Ερντογάν να αλλάξει την πορεία της πολιτικής του, διότι είναι επικίνδυνη από κάθε άποψη. Δεν εισερχόμαστε σε ανώφελες πολεμικές και δεν αποδεχόμαστε τις προσβολές. Η δήλωση που προκάλεσε την οργή του Εμμανουέλ Μακρόν είχε έρθει μόλις δύο ώρες νωρίτερα σε μια ομιλία του Τούρκου Προέδρου. Μακρόνουν ζυγινσέλ νοκτάδα μπιρ τεδαβιέ ηχτιάτζι βαρ. İnanç hürriyetinden, inanç özgürlüğünden anlamayan ve kendi ülkesinde yaşayan milyonlarca farklı inanç mensubu insanlara bu şekilde davranan bir devlet başkanına başka ne denilebilir? Η ραγδαία επιδείνωση στις σχέσεις Μακρόν-Ερντογάν ήρθε όταν ο Γάλλος πρόεδρος αποφάσισε πως το εξής θα μπαίνει λουκέτο στα τζαμιά της Γαλλίας, όπου οι ημάμιδες κάνουν κηρύγματα θρησκευτικού μίσους. Το ποτήρι ξεχύλισε για τον Ερντογάν όταν φωτίστηκαν δεκάδες κυβερνητικά κτίρια στο Παρίσι με σκίτσα του προφήτη Μωάμεθ από το Σάρλι Εμπτό, μετά τη δολοφονία του Γάλλου καθηγητή ιστορίας Σαμουέλ Πατή, επειδή είχε δείξει στην τάξη του τα σκίτσα του γαλλικού σατυρικού περιοδικού. Dont la religion est l'islam, doivent être protégés dans notre pays contre ce mal qu'est l'islam radical. Την ίδια ώρα μεγαλώνει όλο και περισσότερο στο μουσουλμανικό κόσμο το κάλεσμα για μποϊκοτάζ στα γαλλικά προϊόντα στον οικισμό Χαν Γιουνίς της Λωρίδας της Γάζας. Διαδηλωτές έκαψαν φωτογραφίες του Μακρόν φωνάζοντας συνθήματα κατά του Γάλλου Προέδρου.